Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών εδώ στη Μακεδονία και στην Θράκη, τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, ο οποίος είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κρινή, σε εσάς, συνεργάτες σας, φίλους τηλεθεατές. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Μένετε σπίτι? Το πρωί είμαι κανονικά από τις 7.30 ώρες του Υπουργείου. Τώρα πριν από λίγο γύρισα στο σπίτι για το μεσημερινό φαγητό και μετά μένω σε ρίσο σπίτι. Και ξέρετε κύριε Κρινή, όταν μένεις στο σπίτι βρίσκεις τόσα πολλά να κάνεις. Έτσι, βιβλία τα οποία έχεις ξεκινήσει και δεν τέλειωσες. Το αρχείο σου να ανοίξεις και να βρεις χρήσιμα πράγματα. Εγώ προσωπικά δύο βιβλία που είχα ξεκινήσει να δουλεύω και δεν είχα σταματήσει και τώρα ξανά άρχισα. Γεμίζει ο χρόνος και είναι ευχάριστος και παραγωγικός θεωρώ. Να γράφετε βιβλία ή να διαβάζετε βιβλία? Να γράφω. Και να διαβάζω βιβλία. Και να γράφω. Μ' αρέσει και το ένα και το άλλο. Άρα τι περιμένουμε δηλαδή ως προς το γράψιμο, τι θα περιμένουμε? Το ένα βιβλίο, κοιτάξτε, το ένα βιβλίο είναι αφιερωμένο στον τόπο μου, στο χωριό μου, το Ζαγκλιβέρι. Έχω γράψει ήδη 540 σελίδες και ακόμη βρίσκω υλικό και προχωρώ. Και αυτό χωρίς φωτογραφίες. 540 σελίδες α4, καταλαβαίνετε, μιλάμε ότι πάμε πλέον για δύο τόμους. Το άλλο βιβλίο είναι αφιερωμένο στην ιστορία της ΟΝΕΔ που έχει χαράξει τα νεανικά μου χρόνια από το 1974 μέχρι το 1984 για μια δεκαετία και μου δίνει τη δυνατότητα και μιλάω με φίλους, συμμαχητές από την περίοδο εκείνη. Που τώρα βέβαια δεν είμαστε ονεδίτες, έτσι, αλλά όπως λέμε εμείς οι παλιοί ονεδίτες, μια φορά ονεδίτης για πάντα ονεδίτης. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε με 55, 60, 65 μεγαλύτερους από εμάς, οι οποίοι θυμούνται, λένε ιστορίες, έτσι γίνεται μια καταγραφή. Είναι ενδιαφέροντα. Ξέρετε, όσον αφορά το πρώτο, με τον τόπο σας, με τον Ζαγκλιβέρι, έχει να κάνει με το ότι αν κάποια στιγμή δεν πεις τέλος, εδώ πρέπει να σταματήσει η ιστορία, δεν θα τελειώσει ποτέ, θα γίνει 1540 και ακόμα θα έχει πληροφορία. Αυτό φοβάμαι, γιατί καθημερινά, ειδικά τώρα με το Ιντερνετ, ξέρετε ότι είναι άπειρη η πληροφόρηση που υπάρχει. Έτσι. Και βέβαια υπάρχει ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που έχει γίνει τώρα, που είναι η ψηφιακή τεχνολογία, ότι δηλαδή ψάχνεις σε εφημερίδες μέσα από το διαδίκτυο και μάλιστα αρχείο εφημερίδων παλιών, εφημερίδες από το 20, από το 30, από το 40 που έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι βασμένες στο διαδίκτυο. Οπότε καταλαβαίνετε βάζοντας κωδικούς πόσες λέξεις μπορείς να βρεις. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Είναι τα καλά της καραντίνας αυτά, όπου στην προκειμένη περίπτωση όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο περισσότερο θα προχωρήσετε και τα βιβλία σας. Αλλά εδώ όμως όσο προχωράει η καραντίνα δυσκολεύει και η εξίσωση για την κυβέρνηση. Καθώς η οικονομία έχει σταματήσει, έχει νεκρώσει και δεν είναι μόνο το πώς θα στηρίξει την κοινωνία τώρα, είναι και η επανεκκίνηση που κάποιοι λένε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη από το να στηρίξει τώρα την κοινωνία. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο ζήτημα, το πρώτο επίπεδο έχει σχέση με τη δημόσια υγεία. Στο δίλημα λοιπόν δημόσια υγεία ή οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από την αρχή ξεκάθαρος. Πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία, γιατί οποιαδήποτε ανθρώπινη απώλεια, και είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι οι νοήμονες πολίτες συμφωνούν, δεν αναπληρώνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Και θεωρώ ότι ξεκινήσαμε έγκαιρα, κατακριθήκαμε βέβαια και ακούσαμε τα εξαμάξεις, ειδικά όταν αποαγορεύσαμε την δημιουργία των εκδηλώσεων για το καρναβάλι. Τότε θυμάστε τι ακούσαμε. Τοπικές κοινωνίες σε αναστάτωση, για ποιο λόγο το κάνετε αυτό, τα ξενοδοχεία μας και τα μαγαζιά μας περιμένουν να δουλέψουν, όλα τα σχετικά. Αλλά εκ του αποτελέσματος δικαιωθήκαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι στιγμής σε επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, που επαλαμβάνω ότι είναι το μείζον, κινούμαστε αρκετά καλά, τα αποτελέσματα είναι καλά, η εξάπλωση του κορονοϊού είναι απόλυτα ελεγχόμενη, τα ανθρώπινα θύματα δυστυχώς υπάρχουν αλλά είναι περιορισμένα, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν είτε σε παρόμοιες πληθυσμό χώρες είτε εδώ στη γειτονιά μας, βλέπει η Ισπανία, βλέπει η Ιταλία, βλέπει η Τουρκία, έτσι, στις χώρες αυτές που είναι πολύ άμεσα κοντά μας, ειδικά η Ιταλία και η Τουρκία. Λοιπόν, θεωρώ ότι κινούμαστε καλά σε αυτό το επίπεδο. Αν ο καθένας από εμάς δείξει υπευθυνότητα, σοβαρότητα, αυτοσυγκράτηση, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στις Άγιες Μέρες του Πάσχα, δεν αφήσουμε την πόλη για να πάμε στα χωριά μας. Όλοι μας έχουμε ανθρώπους στα χωριά μας. Άλλοι έχουν τους υπερήλικες γονείς τους, άλλοι έχουν τους παππούδες τους, που θα θέλαμε να κάνουμε μαζί τους Πάσχα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος όμως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να πάμε στις εκκλησίες, δεν θα μπορέσουμε να πάμε στα χωριά μας. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να είμαστε όλοι υγιείς, να είμαστε όλοι δυνατοί και να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη, μετά όταν τελειώσει η καραντίνα, όταν τελειώσει το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Θα μπορέσουμε, θα μας δοθούν πολλές φορές οι ευκαιρίες. Τώρα, αυτό είναι το ένα επίπεδο που επαναλαμβάνω ότι είναι πάνω απ' όλα η προάσπιση της δημόσιας υγείας. Πάμε στο δεύτερο επίπεδο που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βεβαίως έπεται της ανθρώπινης ζωής. Και είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην οικονομία. Και πράγματι αυτή στην ουσία η μη λειτουργία της αγοράς όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα και πολλών επιχειρήσεων που έχουν κλείσει και πολλών εργοστασίων που έχουν κλείσει
είναι λογικό ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση και έχει επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα και μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει σε μια στήριξη σε 4 διαφορετικά πακέτα που ανακοινωθήκαν ύψους 6,8 δις. Έχει παράλληλα κινήσει μια διαδικασία για την ρευστότητα σε επιχειρήσεις που είναι άλλα 10 δις. Και αυτά τα χρήματα είναι για Μάρτιο και για Απρίλιο. Μπροστά μας είναι και ο Μάιος και θα υπάρξει και άλλο πακέτο. Μπροστά μας είναι και ο Ιούνιος, αν φτάσουμε ως εκεί, και θα υπάρξει και άλλο πακέτο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι εμείς θα φροντίσουμε να απλώσουμε ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας και για τις επιχειρήσεις. Είναι η μία πλευρά της εξίσωσης, γιατί για να υπάρχουν εργαζόμενοι πρέπει να υπάρχουν και επιχειρήσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά για τους εργαζόμενους. Είναι εξίσου σημαντικό να προστατευτούν και οι δύο παράγοντες εξίσωσης, και οι επιχειρήσεις για να υπάρξει απασχόληση την επόμενη μέρα, αλλά και οι εργαζόμενοι για να μπορούν να δουλεύουν και να προοδεύουν επιχειρήσεις. Και να σας πω και κάτι ακόμη πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι σήμερα, τώρα σε λιγότερο από μια μισή ώρα που θα συνεδριάσει το Eurogroup, αν τελικά καταλήξουμε στο συνολικό πακέτο που ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάει, στο 1,5-3 εκατομμύριο λέει, αλλά έστω να μην 1,5, να είναι γύρω στο 1. Αυτή τη στιγμή έχουμε σαν δεδομένο και πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα λίγο αισιόδοξα. Τα 540 δις ήδη εγκριθήκαν από χθες. Έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και πάμε για κάτι περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι χρειάζονται 1,5-3 εκατομμύριο. 1,5-3 εκατομμύριο. Οι βόρειοι εταίροι μας, Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Αυστρία, που θεωρούν ότι φτάνουν αυτά τα χρήματα, έχουν στυλώσει τα πόδια εκεί. Θεωρώ ότι θα γίνουν βήματα συνεννόησης, θα υπάρξει μια καλή συνεργασία και εν τέλει θα καταλήξουμε κάπου. Μπορεί να μην είναι το 1,5-3, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα πλησιάσουμε το 1,3, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την Ελλάδα, αυτό, αυτό που τη αναλογεί και σε επίπεδο ΑΕΠ, γιατί με ποσοστό επί του ΑΕΠ δίνονται τα χρήματα αυτά. Ακριβώς. Είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να βοηθήσει, γιατί μέχρι στιγμής από αυτά που έχουν εγκριθεί, όπως λέτε, είναι 4 δισεκατομμύρια για τη χώρα. Δεν έχει κανένα. Δεν λέω. Υποτιμώ τα χρήματα, αλλά για ένα ολόκληρο κράτος είναι και κάτι φοβερό. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της τάξης του 2% περίπου, 2, κάτι. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν το πακέτο μείνει εδώ που σήμερα μιλάμε στα 540 δισεκατομμύρια, τα οποία αναλύονται σε τρεις συγκεκριμένους άξονες, αυτόματα μιλάμε για 2,5, 10, 2, 4, 8, μιλάμε για 10,8 δις εκατομμύρια περίπου. Αν ανέβει κοντά στο 3 εκατομμύριο, μιλάμε αυτόματα για 20 δισεκατομμύρια. Που 20 δισεκατομμύρια είναι, ξεπερνάει το 10% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Θυμίζω ότι πέρσι το 2019 το ΑΕΠ της Ελλάδος έκλεισε στα 194,2 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα είναι μια μεγάλη ανάσα. Εν πάση περιπτώσει είναι προφανέστατο, κύριε Κρινή, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι από τη ζημία κέρδος δεν πρόκειται να βγει. Προφανώς. Απλώς θα πρέπει να περιορίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη ζημία και να είμαστε έτοιμοι να έχουμε σχέδιο, έτσι στην επόμενη μέρα να πετύχουμε αυτό που είχαμε πετύχει πριν προκύψει αυτή η κρίση, την επανεκκίνηση και την ουσιαστική ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Πολλοί κόσμοι στην αγορά το λέει, κύριε Καράγουλο, ότι πάνω που βρίσκαμε ρυθμό, ως αγορά το λέω για να μην παρεξηγηθώ, ήρθε ο κορονοϊός και έφερε το απόλυτο λουκέτο, έτσι, τον τοίχο, αυτόν τον τοίχο τον οποίο έχει σταματήσει την οικονομία. Όμως υπάρχει ένας φόβος, όπως διαβάζω τις τελευταίες ώρες, ότι μπορεί η Γερμανία να μην θέλει να βρεθεί και η καλύτερη λύση για να μπορέσει να κάμψει ή να μειώσει ή να ελαχιστοποιήσει τις δικές της ζημίες, τις οποίες φυσικά θα τις πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ως κράτη εννοώ. Είναι, ναι, και αυτός είναι κάτι που πρέπει να γίνει και εναντίον, αντιλαμβάνεστε πως το λέω πάντα πολιτικά, της Γερμανίας. Ναι, είναι γεγονός ότι τα συμφέροντα των χωρών του Νότου, του Μεσογειακού Νότου, με τα συμφέροντα των χωρών του Βορρά είναι διαφορετικά. Έτσι είναι προφανέστατο αυτό. Mm-hmm. Όπως επίσης είναι προφανέστατο ότι οι οικονομικές δυνατότητες των χωρών του Βορρά είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τις χώρες του Νότου. Ακόμη και η Γαλλία, που έχει ένα μεγάλο κομμάτι, ειδικά το νότιο κομμάτι, το μεσογειακό κομμάτι, που έχει πολλά προβλήματα, ακόμη και η Γαλλία, που είναι μια ισχυρή οικονομία, είναι μέσα στις 5 πρώτες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή κλονίζεται και βλέπετε ότι ο πρόεδρος Μακρόν δίνει μάχη για να αλλάξει αυτή η πολιτική που θέλουν να επιβάλλουν οι βόρειες χώρες. Θεωρώ ότι αν ζούσαν τώρα οι εμπνευστές, οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ένωσης Άνθρακα και Χάλιβα στην αρχή, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στη συνέχεια και Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, πραγματικά θα ήταν πολύ στενοχωρημένοι, γιατί έτσι, προφανώς δεν οραματιζόντουσαν έτσι την Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη. Οραματιζόντουσαν μια Ευρώπη όπου οι διαφορές σιγά σιγά θα σβήναν, όπου θα υπήρχε αλληλεγγύη, θα υπήρχε πνεύμα κατανόησης και σε μια δύσκολη στιγμή του ενός θα βοηθούσε και ο άλλος. Και δεν θα υπήρχαν δανειστές και δανειζόμενοι. Και δεν θα υπήρχαν δανειστές και δανειζόμενοι, και κάποιοι που θα δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο και κάποιοι που θα δανείζονται
με 5 και με 6%. Λοιπόν, έστω και τώρα όμως και με αφορμή την κρίση αυτή, επανήλθε στο προσκήνιο. Είδατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωταγωνίστηκε σε αυτή την ιστορία, όπου 9 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων βεβαίως και η Ελλάδα, υπογράψαν και ζητήσαν την έκδοση του ευρωομολόγου. Φαίνεται ότι δεν είναι ακόμη όρημη η κατάσταση για να πάμε σε ευρωομόλογο. Ξαναμπήκε όμως στο τραπέζι τη συζήτηση και αυτό είναι σημαντικό. Είδατε ότι προχθές βγήκε ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο κ. Κόντα, και μίλησε ότι αν δεν δείξει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση την αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη που δοκιμάζονται περισσότερο, τότε τι νόημα έχει να υπάρχει η Ένωση αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι το βάρος του να διαλυθεί η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να το σηκώσει κανείς. Ήδη εγώ βλέπω και παρακολουθώ ότι η Γερμανία έχει κάνει κάποια βήματα πίσω. Μένει να πιστούν και άλλοι, αν θέλετε, δορυφόρες χώροι. Βλέπω Ολλανδία, βλέπω Αυστρία που ακολουθούν μια σκληρή γραμμή προς το παρόν. Θέλω να πιστεύω ότι θα πριτανεύσει λογική. Επαλαμβάνω, η Ευρώπη έχει μια κουλτούρα διαπραγμάτευσης και παζαριού, θα το έλεγα έτσι χοντρά. Την έχει απλά, δεν έχει το timing, κύριε Καράγλου, να προλαβαίνει προβλήματα. Μονίμως ακολουθεί τα προβλήματα. Είναι λίγο αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αντανακλαστικά της και στις αποφάσεις. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να γίνει στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δομές, αν θέλετε. Και να συμπληρώσω και κάτι, ότι εμείς ως χώρα είμαστε πολύ άτυχοι. Γιατί με το που βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση που ταλαιπώρησε τους Έλληνες πολίτες, την ελληνική κοινωνία, και πάνω που είπαμε, αχ, τι ωραία, βγήκαμε στο ξέφωτο και τέλος πάντων αρχίζει η οικονομία να αναπτύσσεται και είδαμε και οι οικοδομές να αρχίζουν να χτίζονται και μια κινητικότητα, ξαναπέσαμε πάλι στα βαθιά. Καταλαβαίνω λοιπόν την πίκρα που νιώθει ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος πάνω που έλεγε θα πάρω μια ανάσα, θα ανέβει και ο μισθός μου, θα πάει καλύτερα η δουλειά μου, ξαναμπαίνουμε στα ίδια. Έτυχε. Θα είναι ένα δύσκολο 20. Το σημαντικό είναι να μείνουμε πειθαρχημένοι, γιατί όσο πιο πειθαρχημένοι μείνουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ξεπεράσουμε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το crash test αυτές τις ημέρες είναι οι γιορτές του Πάσχα και η εβδομάδα που ακολουθεί μετά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μετά δηλαδή και του Θωμά, αφού περάσει το 15ήμερο του Πάσχα, θα κάνουμε ταμείο και θα δούμε τι έχει γίνει. Αν εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά με βάση τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και που θα εφαρμοστούν αυστηρότατα. Αν μείνουμε στα σπίτια μας, δεν πάμε στα χωριά μας, δεν εξαπλωθεί ο κορονοϊός, τότε οι ίδιοι επιστήμονες, γιατί αυτοί σε αυτή τη φάση μας οδηγούν και μας δίνουν τις οδηγίες, θα μας πούν να χαλαρώσουμε τα μέτρα. Και το τονίζω αυτό, να χαλαρώσουμε. Δεν θα πάμε από τη μια μέρα στην άλλη, δεν θα πάμε από τη μια μέρα των περιοριστικών μέτρων στην άλλη, όπου ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Θα υπάρχει μια χαλάρωση. Και βλέποντας πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τα κρούσματα, οι θάνατοι, αναλόγως θα προχωρούμε σε χαλάρωση ή όχι. Άρα λοιπόν, αυτές τις δύο εβδομάδες που είναι μπροστά μας, αυτοπεριορισμός, σεβασμός και πειθαρχία στα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, εκτός από τα πρόστιμα, τα οποία εντάξει, τα πρόστιμα είναι για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν. Πρέπει μόνοι μας να καταλάβουμε ότι πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας, αυτούς που αγαπάμε, την οικογένειά μας, τον περίγυρό μας, τον συμπολίτη μας, τον συμπατριώτη μας. Αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, δεν μπορεί και έξω από κάθε σπίτι να υπάρχει ένας αστυνομικός για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Πάντως, σαν ως Θεσσαλονικής, τολμώ να πω ότι έχουμε δείξει πειθαρχία παρά τα όσα θέλουν κάποιοι να περάσουν. Γι' αυτό και έχουμε πολύ χαμηλά κρούσματα, αλλά νομίζω φαίνεται και από την καθημερινότητα, έτσι. Ισχύει αυτό. Έχουμε πάει καλά. Αυτό. Μπορεί να είχαμε το θλιβερό προνόμιο να ήμασταν η πόλη που είχε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Ήταν ένα τυχές περιστατικό, το οποίο ευτυχώς έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι οι Θεσσαλονικείς σε γενικές γραμμές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πειθάρχησαν στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έχουμε πράγματι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό αυτό και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Κύριε Καράγλου, ευχαριστώ θερμά. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για εσάς. Να είστε καλά.